pod.gr Γελάδα, α πούμε, Γελάδα είναι ένα ζώο γενναίο. Και οι κότε έχουν προσωπικό. Όχι, η κότα είναι χαζή, δεν με πειράζει η κότα. Τι ταυτίζεσαι, Εγώ ταυτίζομαι με την κότα. Μοσχάρι, το γουρουνάκι, δεν μπορώ να φάω το γουρουνάκι. Αρνεί. Σουβλάκι δεν Το καταλαβαίνω, σουβλάκι. Ο μόνο λόγο να γίνω vegan είναι γιατί έχω ακριβώ απέναντι ένα τεράστιο κρεοπολίο από το σπίτι μου. Σκυλοβρωμάει θάνατο, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι και οι κάδοι απ' έξω πετάνε ψόφια. και όσοι περνάμε λέμε να γίνουμε vegan. Απ' την πόχα. Εγώ από κρέα μόνο ανθρώπινο. Το Πάσχα με τα αρνιά. Αχ, τι παθαίνω. Κοκορέτσι, να με πλήρωνε. 10.000 ευρώ να μου έδινε. Αγαπημένο μου. τρελαίνομαι, Απλά δεν τρώω το μέσα. Μα είστε κτίνοι. Κτίνοι είστε. Τι λε, παιδί μου, είσαι φάει άντερα είναι. Λοιπόν, πρώτη φορά είχα φάει γύρω στα 5-6 ήμουνα. Και ήμουνα με τη μάνα μου κάπου. Τότε, τότε στη Βιλέμ. <laughs> Τα πρώτα Χριστούγεννα. Αυτά στη γέννηση του Χριστού. Λοιπόν, και μου λέει η μάνα μου, η πατέρε μου δεν θυμάμαι, δοκίμασε αυτό. Ήταν Πάσχα. Φαντάζομαι, το θυμάμαι μέχρι ακόμα. Το τρώω και με. Ήχ, τι είναι αυτό. Ρωτάω τι είναι και μου λένε είναι άντερα. Από τότε, παιδιά, δεν το ξανακούμπησα. Ένα κολάντρο που είναι με πολύ καλό κλείσμα και το τρώω. Παιδιά, είναι η δύο. မင်းညာ Γεια σα, τι κάνετε. Σα λείψαμε. λείψαμε. Στο διάλογο. Ναι, τι θα γίνει πια. <laughs> Εμά μα λείψατε πάντω, να ξέρετε. Αν και εντάξει, είχαμε βαρεθεί λίγο. Έχουμε χάσει λίγο το νόημα. Γιατί ναι. βλέπω να είμαστε δεύτερε και δεν μα αρέσει καθόλου. Ε, Εσεί φταίτε γι' αυτό. Εσείς φταίτε. Δεν μα στηρίζετε και θα σταματήσουν τα podcast, μάλλον. να μας Ναι, σιγά-σιγά. Καταρχήν θα μα απολύσουν. Δεν είναι στο χέρι μα. Ναι, μα έχουν βάλει βέτο. Ρίτρα, άμα δεν. Ή δεύτερο... θα τα βάζετε story να τα βλέπουν κι άλλοι και θα τα στέλνετε στου φίλου σα και στου γονιού σα. Δεν μπορώ να βλέπω τη μακαρονάδα και γυαλίτσα στο μάτι μου. Ναι, βρέρα, θα ξαναπιάσει το κόψι ή τελειώνει το podcast εδώ. Τελειώνει. Ο Θοδωράκη μα προειδοποίησε. Αν και την επόμενη φορά είμαστε δεύτεροι και είναι πρώτα αθλητικά που ένα σα ξέρει γιατί είναι. Εμεί φεύγουμε. Ναι. Ε, όχι τι θέλουμε. Εμεί είμαστε ταπεινέ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα και τελευταία να είμαι. Εγώ για εσά το κάνω. Εγώ για εσά. Για εσά το θέλουμε. Για να έχετε να λέτε ότι βλέπετε το πρώτο podcast στην Ελλάδα. Αλλά μην τυχόν μα να Λοιπόν, να πούμε την ιστορία. Ναι, σαφέστατα. Είμαστε μεθυσμένε. Πάρα πολύ μεθυσμένε. <laughs> από ένα πάρτι. Πάρα πολύ μεθυσμένε γυρνάμε εγώ και ο Γιάννη σε ένα αμάξι ενό αγνώστου, αγνώστου. Ένα τέλο πάντων που βρέθηκε εκεί πέρα να μα πάει σπίτι και έχουμε κάτσει και οι δύο στη θέση του συνοδηγού. Χωρί ναι. Εγώ έχω γύρει στον ώμο του, παλεύω για ένα ενδεχόμενο κολατσιό. <laughs> <laughs> είμαστε τύφλα. Και πώς, ξα... πώς έχουμε συνειδητοποιήσει περίπου εκείνη την ώρα ότι είμαστε δεύτερες στα τσάρτς. Και έχουμε πανικοβληθεί, έχει χαλάσει η μέρα μα. Σχεδιάζουμε να πούμε story πώ γαμηθήκαμε εγώ και εκεί για να βγούμε πρώτε. Δεν το λέγαμε όντω και εκεί. Αλήθεια. Ε, δεν το λέγαμε όντω. Εγώ το είχα πάρει απόφαση. Και Τέλο πάντων. Και εκεί. <laughs> Ε, και παίρνουμε τηλέφωνο την γνωστή Ερατό 4 η ώρα τη νύχτα, καταμεθισμένε. Του λέω: Θα την πάρουμε τώρα. Μου λέει: Μωρή τη ναι, 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 του λέω. <laughs> και την παίρνει το σηκώνει η δόλια, αν Ναι. <laughs> <laughs> και τη λέμε: Είμαστε μαζί και είμαστε μεθισμένοι. Όχι, ψέματα. Η πρώτη κουβέντα ήταν: Γιατί είμαστε δευτερέ. <laughs> <laughs> Παιδιά, πάτε καλά. <laughs> είμαστε μαζί και είμαστε <laughs> <laughs> και πάμε να το στείλουμε βίντεο. Εγώ πάω κάτι, γιατί είμαι οργανωτική μέχρι το μεθύσι μου. Πήγα να πω, Μήπω μα βγάζαμε το YouTube! Και μα το κλείνει στη μούρη και τη στέλνουμε ένα βίντεο που δεν βγήκε ποτέ βίντεο. Ήταν μια φωτογραφία. Σαν τη βαγδάτη μου, μα. <laughs> Θα την ανεβάσουμε στο Instagram να τη δείτε αυτή τη φωτογραφία. Πώ, πώ, μη χαθεί Α, καρδιά μου. Mm. E, τη λυπήθηκε η ψυχή. Μετά, εντάξει, κατουριθήκαμε στα γέλια, το σχολιάζαμε μια εβδομάδα. Βλέπουμε τι φωτογραφίε. Ντράπηκα, ντράπηκα. Υποτίθεται σήμερα, υποτίθεται. Εγώ λέω να κάνουμε μια απλή κουβεντούλα να πάει στο διάολο Για να βάλουμε και ένα τίτλο για σάρκο να μπείτε να το δείτε πιστόπεδα. Για γαμισιάτικα θα πούμε γενικά. Ε, και καλά τώρα. Εγώ δεν έχω τίποτα να πίσω δεν εγώ έχω να καταθέσω κάποιε πρόσφατε ιστορίε μου, οι οποίε θέλω να ακουστούν στο κοινό και να τι παραθέσω εδώ πέρα, στο Μπορεί τραπέζι. Εγώ δεν έχω μνήμη πια. Τι θα πει, τι, 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 για πε τη δουλειά. Ωραία, πει. μπορώ να αρχίσω, αρχικά. Το θέμα είναι γενικότερα γαμισιάτικα. Τα προβλήματά μα. Εγώ μπορώ να αρχίσω με το πρόσφατο περιστατικό που μου συνέβη. Ποιο μόνο. Με τον κόμμαν που με έλεγε ψέμα ότι έχει κορονοϊό για να Είμα μην ε... βρεθεί. Στο Ήταν... είπα και σένα. Είμα Είμα Ήταν... Από ώστε... τότε. Ένα μήνα κρατάει αυτή η ιστορία. Το πει παντού, λοιπόν, θα το καταθέσω και εδώ πέρα, λοιπόν. Μιλάω με γκόμενο και αν τα ακού που στι έχω καταλάβει να ξέρει καθήκη. Λοιπόν, μιλάω με γκόμενο τον οποίο το γνωρίζω από παλιά εγώ. Δουλεύουμε στο ίδιο μαγαζί. Πώ και τι, εμένα μ' άρεσε. Σαν πυθίκη είναι το μεταξύ. Και αν τα ακού, γι' αυτό το λέγανε, να τα ακούσει, σαν πυθίκη είσαι. Λοιπόν. Κάπω εμένα μου άρεσε όμω. Έχω κλεπτισμένο γούστο. Και πώ όποτε τον πετύχανε σε καμιά εφαρμογούλα, παντούσε σε κανένα story κτλ. Υπήρχε μια ψευτοκαβλάντα έτσι τύπου του κόλου. Μέχρι που έρχεται η στιγμή και ανταλλάζουμε κρέατα. Κρέατα αγοράει συνομιλία, ομιλία, ψωλέ, κόλου, όλα. Αναθαρώ εγώ. Και λέω τέλεια. Λέμε, 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 λέμε και κανονίζουμε να βρεθούμε. Μου λέει τέλεια. Θέλει να βρεθούμε τη Δευτέρα. Ήτανε Πέμπτη. Μόλι κατάλαβα γιατί ήρθαμε εδώ. <laughs> και πραγματικά έχω γεράσει. <laughs> γιατί εγώ νομίζω ότι είναι άλλο το θέμα. Γενικά το σεξ, όχι τα γαμισιατικά σου. Θα φτάσουμε και εκεί. Αλλά θέλω να παραθέσω μια ιστορία για να μου βγει από μέσα μου. Για πες. Να βρεθούμε τη Δευτέρα, μου λέει. Τέλεια, λέω εγώ. Κάνω μπιντέα από την Παρασκευή για να μην έχει μείνει μέσα τίποτα. Έρχεται η Δευτέρα και μου λέει καλησπέρα μου λέει. Η αδερφή μου λέει έχει βρεθεί εκεί στον κορονοϊό και πρέπει να κάνω κι εγώ σε self-test για να μάθω αν έχω. Ωραία, λέω, δεν πονηρεύομαι ακόμα. Μου στέλνει το απόγευμα, όντω μου στέλνει. Μου Αφού κάνει... όλοι το ίδιο ψέμα σου λένε, ρε. Για τον κορονοϊό. Εδώ και ένα χρόνο όλοι για κορονοϊό. Όχι, είναι, εγώ είναι ο πρώτο που μου το είπε. Τι λε, Μωρή, που σου κορο... λένε τον κορονοϊό και τελικά δεν έρχομαι. Όχι, Άλλο φοβάμαι τον την κορονοϊό, απαγόρευση. Άλλο φοβάμαι την απαγόρευση και άλλο έχω κορονοϊό. Περίμενε. Έκανα το σελευτέ αυτό, όντω μου έστειλε το βράδυ και μου λέει μαρνητικό. Θα πάμε και την επόμενη μέρα σε νοσοκομείο για να το κάνω κανονικά. Πάει την επόμενη μέρα, μιλάμε την Τετάρτη, μου λέει η αρνητικά, τι ωραία, τι καλά. Μου λέει Θε να κανονίσουμε Παρασκευή Σάββατο. Λέω εγώ Παρασκευή. Το γρογόλιο τι χάρη να έχει. Λοιπόν, έρχεται η Πέμπτη το βράδυ και θέλω να στείλω εγώ μήνυμα με επιβεβαίωση. Θα βρεθούμε αύριο να τον κάνω τον πιντε. Στέλνω την Πέμπτη και συνειδητοποιώ ότι μου έχει κρύψει τα story του από το Instagram. Του είπα ψέμα ότι το είδα από μια σελίδα που έχουμε με την Κικη, αλλά είχα βάλει εγώ ένα φίλο μου να το κοιτάξει. Γιατί του λέω: Είναι χαμένο δύο μέρε. Πού είναι, και μπαίνει η Πονηρεμένη Ολίδια να το κοιτάξει, και μου λέει: Με στα story είναι. Με στα story είναι. Μην μιλήσει. Λέω: Παίρνει αυτήν εδώ πέρα έξαλο. Μου απαντά την επόμενη μέρα το πρωί και μου κάνει: Καλησπέρα. Έχω λίγα δεκατάκια, αλλά να βρεθούμε κανονικά. Mm. Πού τη λέω για χθεσινή με πέρασε μου λε ότι έχει δεκατάκια, άρα να βρεθούμε. Ότι δεν μου το έπεισε για να στο κυρώσω εγώ. Με έχει περάσει ή χαζή. Επειδή έγινε ξανθιά. Λέω, αδερφέ, όπω καταλαβαίνει, αν έχει δεκατάκια δεν υπάρχει λόγο να βρεθούμε. Πώ δεν είπε ναι, Μωρή, και εσύ να ρίξει σαν μια μια γεμάτα. Μα, α, περίμενε. Στην αρχή είπα ναι. Του λέω εντάξει. Και περνάνε δέκα λεπτά και επειδή με αυτή που στο τρελή, λέω, πεθάναμε όλοι. Και λέω, όχι, δεν θα έρθει. Ναι, έχει δίκιο, μου λέει, γιατί σε αγαπώ και σε εκτιμώ και μη σε κολλήσω κάτι. Μπορμπορμπορ, τα στόρια εξακολουθούν ανεκριμένα. Μέσα στο σουκού, βόλτε. Σταύρο Νιάρχο. Με μια φίλη του για καφέ. Με ένα φίλο του για παγωτό. Λέω, Πουστί, τόσο ψέμα. Και στέλνω τη Δευτέρα. Είσαι καλύτερα, του λέω. Ε, ε μ, δεν ξέρω, είμαι λίγο απομονωμένο εδώ και μέρες σπίτι μου, στο δωμάτιό μου. Περιμένω τώρα να μου ξαναφέρουν τεστ. Να σου ξαναφέρουνε τεστ, λέω. Ωραία. Από την Πέμπτη μου έχει κρύψει τα story σου. Την Παρασκευή σου με αυτόν, το Σάββατο με αυτόν και την Κυριακή με αυτήν. Μα συγγνώμη και μπουρ μπουρ, μπουρ Α, μπουρ, ταιριά, μπουρ αυτά δεν μου τα έπω Δεν τα έχω πει αυτά του τα έπω όλα Και συγγνώμη και το έκανα για να μην νομίζει ότι είμαι ανεύθυνος Και βγήκα παρά το ότι είχα και κάτι Και του λέω Ωραία γιατί απλά δεν μου έλεγε. δεν θέλω να βρεθούμε. Μα θέλω, αφού δεν θέλει, βε χρυσέ μου άνθρωπε, του λέω. Πε το, σε βγάλω τη δύσκολη θέση. Όχι, θέλω, θέλω, θέλω. Θα σου στείλω μεγάλο Σάββατο, το ορκίζω, μα έκανε και δυο πατεριμά. Ωραία, λέω. Γιατί με αυτή είναι αξιοπρεπέστατη που παρόλα αυτά υπάνε πρέπει ένα φάσκελο να του δώσω του πούστη. Έρχεται το μεγάλο Σάββατο. Περιμένω, περιμένω, περιμένω. Τίποτα. Και στέλνω μήνυμα και εκεί το πρωί. Γιατί του λέω. Γιατί. Αχ, η μου, αουά! Καλά, τουλάχιστον λίγο να δει κάτι. Δεν πειράζει. Άστο να πάει στο διάολο, στο διάολο να πάει και μου κάνει. Και τι μου στείλε, παιδιά. Και σε απάντηση μου στείλε κάτι βίντεο που παίρνει μία πίπα σέναν. Και μου κάνει χαχαχαχα. Ναι! Παιδιά, σου στείλε που παίρνει πίπα. Όχι αυτό. Ποιο και τι μου στείλε που παίρνει πίπα από τσόντα. Έχα. Εγώ περίμενα το μεγάλο Σάββατο να γίνει δική μου η ανάσταση, η προσωπική ανάσταση δική μου και μου στέλνει πίπε. Επειδή πίπε λέει. Αλλά πίπε ακούω και πίπε δεν παίρνω εγώ εν τέλει. Γιατί δεν το κάνει ένα μπλοκ να δηλώνουμε. Είσαι το τσάκι. Τα story Παλεύεις των... ακόμα. Όχι, τον παράτησε Του κρύψα και τα story. Να μην τα βλέπω εγώ τα δικά του, Στα αρχίδια μου. Δεν με ενδιαφέρει. Μα είναι ζών. Εξηγήστε μου λίγο για ποιο λόγο τη σήμερα εποχή δεν είμαστε ειλικρινεί. Αφού δεν θέλει να βρεθούμε, ρε άνθρωπε. Δεν θέλει. Άμα ήθελε, θα είχαμε βρεθεί. Τι μου τη βάζει τη φιτιλιά και έχω πάρει να την Λέει, Μέχρι να βρεθούμε θα με κάνει κανένα tag. Swipe up ήθελα αυτή. παλέδη κάνει ναι. τα, κάτι sexy men, sex grief. Α, τέτοια. ναι. ναι, ε, 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 από την αρχή. Τέτοιο ζώο. Ναι. ο μόνο ο τέτοιο πα και πέφτει. Δεν ξέρω γιατί του τραβά αυτού του swipe up. Όσοι νομίζει ότι σε θέλουν για σχέση, ε. είναι τελικά swipe up. Γιατί τόσο swipe up, παιδιά. Και εγώ. Ε, θέλουν να γίνουν influencer. Ναι, να πει π.χ. ο κόμμερο του κατινάκι, κατάλαβε. Ναι. Λε την κανένα αξίωμα. Εδώ το κατινάκι δεν είναι αξίωμα. Είναι αξίωμα το κόμμερο του κατινάκι. Θα τρελαθούμε τελείω. Πω πω ρε Γιάννη, δεν τα ήξερα. Έχουν γίνει πολλά. Έχουν γίνει, Έχουν γίνει πράγματα και θάματα. Α το, α το. Την ίδια μέρα το μεταξύ για ποτό με του φίλου του Μπουρμπουρμπουρ. Τώρα είναι στο τσάκι του Ανφόλο. Δεν ήθελα να τον κάνω εκείνε τι μέρε Ανφόλο, να μου φαίνεται ότι με πείραξε. Τώρα θα φάει έναν φόρο δικό του. Και αν τα ακού, πού, τι, αχ, δεν πετύχω μπροστά τραπεί Δεν θέλει να βρεθεί, το τα podcast μα τα ακούει. Α επανέλθουμε στο θέμα γαμισιάτικα. Ναι, εγώ τι να πω τώρα μετά από αυτή τη μαλακία που είπε, μου, που δεν έχω καμία ροή αυτή τη στιγμή. Εγώ ήθελα να πω σχετικά με το σεξ. Mm -hmm. ότι αρχίζει να μην μου αρέσει τόσο πολύ. Όχι τίποτα, τρελενόμουν πάντα. <laughs> <laughs> το λέω από απελπισία πια. <laughs> είναι η μεγάλη μου δικαιολογία. Εντάξει, <laughs> Μωρή, δεν τρελαίνω. Μα έχω να κάνω το Δεκέμβρη, αλλά. Εντάξει. Δεν μου αρέσει, γιατί δεν θυμάμαι πώ είναι. <laughs> Ποιο Δεκέμβρη. <laughs> Εντάξει, δικαιολογία το Δεκέμβρη. Όχι, όχι, έχω κάνει, έχω κάνει δύο-τρει φορέ. Uh -huh. Τέσσερι. Uh -huh. Μπορεί και πέντε, αλλά. Ναι, δεν ήταν το κανονικό το σεξ που θέλει εσύ να κάνει. Δεν ήταν. Δεν, δεν ήταν το σεξ που έπρεπε να κάνει. Δεν ήταν φαγωπότη καλό. Ε, ήταν τριβγάρι. Φτιάχνει. <laughs> <laughs> δεν σ' αρέσει το σεξ, δηλαδή. Μήπω. Ε, Έχει εσύ. Μπορεί να τρελαίνομαι. Και ποτέ δεν τρελαίνω. Δηλαδή πρέπει να τον γουστάρω πάρα πολύ τον άλλο. Αλλά για να τον γουστάρω πολύ πρέπει να έχω φάει τέτοιο φτισίδι mm -hmm. Να τρέχω μήνε, να έχω κάνει μαραθώνιου. Για να έρθει αυτή η μέρα και να τον ευχαριστηθεί η ψυχούλα μου για κάνα τρίμηνο. Δεν έχει απελευθερωθεί στο σεξ, εγώ πιστεύω. Α, 100%. Έχει δίκιο. Ναι. Εγώ α πούμε κάνω τα πάντα. Έχω κάνει μέχρι και το πορτατήφ. Να δεν πω όμω γιατί. Εγώ, ξέρει γιατί δεν έχω. Ε, η μοναδική εποχή που είχα ψηλό απελευθερωθεί με το σώμα μου ήταν όταν είχα χάσει κιλά. Ήμουν πολύ αδύνατη και νιώθω κομπλέ με το σώμα μου. Ναι. Και, ήμουν, και ήταν και κομπλέ και ο απέναντι ο ήταν και αυτός πολύ άνετος Και ήταν η μοναδική φορά στη ζωή μου που έκανα έξτρα πράγματα. ήμουνα cool με τον εαυτό μου. Και εγώ θεωρώ ότι αν δεν νιώθει καλά με το σώμα σου και αν δεν καβλώνει πρώτα με τον εαυτό σου, δεν mm. μπορείς μπορεί να καβλώσει με τον απέναντι. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι και το μυαλό σου δεν έχει απελευθερώσει τελείω. Δηλαδή, θεωρώ ότι και δύο κιλά να άσουνα τώρα, πετρουλάκι, έχει ακόμα κάποια ταμπού ότι ε, αυτό να μην το κάνω, το άλλο να μην το κάνω. Όχι, δεν μου αρέσουν κάποια. Τα έχει δοκιμάσει. Εσύ τι λε. Όλα. Ναι, Ε, δεν έχω κάνει παρτούζε με άντρα. Δεν σου λέω για παρτούζε τώρα. Ρόλου, παιχνίδια. Τι ρόλους Μωρή Μαλάκα, να με Όχι, να ντύνε, βρε Μαλάκα. Τι ρόλους Ε, έχω κάνει εγώ τώρα το εθνικό α, 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 α... Αυτά τα βαριέμαι, δεν είναι για όλου. Δεν σημαίνει ότι δεν τα έχω δοκιμάσει. Δεν, μου, δεν υπάρχει περίπτωση να μπω στη διαδικασία κάνω ρόλο τώρα. Δε, τη μαγειρεύει. Όχι, ρόλο, τη μαγειρεύει. Τι ρόλο, ρε. Έχω παίξει εγώ λασκαρίνα μπουμπουλίνα. Εγώ φταίω, εγώ φταίω. <laughs> ρόλο, ρε παιδί μου ότι. Α πούμε, με έναν είχαμε κάνει, Χριστέ μου. Είχαμε κάνει με έναν ρε παιδί μου ότι είχαμε πει. Θα κάνουμε στην αρχή ότι δεν σε θέλω καθόλου και ότι σε φτύνω. Εγώ γκριντζάρι ζωή μου αυτή τη στιγμή που τα λε. Περίμενε, περίμενε. Ότι δεν σε θέλω καθόλου και ότι σε φτύνω και μετά σε παρακαλάω εγώ. Κατάλαβε. Να... Αντίθεση, να έρθει αντίστροφα. Γι' αυτό είσαι μόνη. Γι' αυτό είμαι μόνη. <laughs> Κι όμω, παιδιά, αυτό ακόμα μου στέλνει. Με την ιδέα αυτή ακόμα μου στέλνει αυτό. Σε αυτού που με κυουρία και προσέχω, στα αρχίδια του. Ναι, ναι, αυτό είναι νόμο. Αυτό είναι νόμο. Δεν θυμάσαι αυτό που ήμασταν συνοδηγοί που πήραμε την Ερατό. Παιδιά, ξεφτυλιστήκαμε τόσο πολύ. Δε, όλη, γιατί εμένα δεν μ' άρεσε αυτό. Εύχομαι να μην το βλέπει αγάπη. κούκλες 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 Ναι, αντικειμενικά πολύ ωραίο, αλλά δεν μου έκανε ρε παιδί μου κούκο. μενα καθόλου, καθόλου τίποτα. Ε, ακόμα μου στέλνει κάθε μέρα. Δεν του απαντάω του ανθρώπου ή του απαντάω μετά από δύο μέρε. Που εκεί κάθε μέρα πάμε μια κοκτέιλ και δεν είναι τρελό. Ναι, εντάξει, δεν ήταν και πολύ αλλά τρελό τρελό δεν ήταν. Δεν ήταν, έχουμε επιλέξει με χειρότερου. Έχω προσέξει όπου, 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 είμαι εγώ, 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 εγώ εντελώ που είναι, είναι ό,τι πιο δεκαβλέ. Υπάρχει, το, το παραδέχομαι, το λέω. Mm. Ό,τι πιο ντεκαβλέ, πε. Αντιστοίχω κι εγώ και εσύ είμαστε. Και οι δύο. Έσχο. Έσχο, έσχο. Τι έσχος. στον πούτσο βρίσκουν αυτοί, δηλαδή. Δεν ξανασχολούμαι ποτέ. Δηλαδή, αν <και> μ' αρέσει κάποιο και αρχίσω λίγο να τη στάση του σώματό μου να, ναι. να, να μην κάνω καμπούρα. Βλέμμα. Να κρατάω Βλέ... φωνή. Βλέμμα, φωνή. <και> να τύπου... κρατάω άλλο το τσιγάρο. Το εδώ. Κινητό, τέντομα τα μάτια, μαλί, τίναγμα. Και όλα αυτά που υποφέρουν να τα κάνω. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και τι λέω. Ναι. Ε, δεν πιάνει ποτέ. Αλλάζει και η φωνή. Εγώ την πασέρο, την κάνω. άνα και το πουλού. Α, δεν καταλαβαίνω. Και για πε μου. Και εντάξει, εγώ. Παλεύω στη δουλειά μου να μετουσιώνω τη θλίψη των άλλων σε Ναι, αξία. ναι, ναι. Αυτό θεωρώ λειτουργήμα αυτό που κάνω, αλλά δεν είναι και κάτι Όπου δεν <laughs> έχω φλεξάρι και είμαι και στα αρχίδια μου και δεν λέω και με ρωτάνε δουλειά, κάνει και λέω θυμάμαι. <laughs> <laughs> δεν διαβάζει, δεν ξέρω. Ε, μου έρχονται. Ξέρει, εγώ φοβάμαι να βγάλω το πραγματικό με αυτό, γιατί το θεωρώ ότι εγώ τα, τα κοροϊδεύω όλα, με, με χαβαλεδιάζω, με, με καταστρέφω εγώ ίδιο. <laughs> <laughs> δηλαδή, Πα, πάει κατευθείαν στο φιλικό. Δεν γίνεται εγώ να σου είμαι τώρα πω είμαι εδώ πέρα. Και ακόμη χειρότερα, γιατί εδώ πέρα έχω και μπει στο πίσω μέρο του μυαλό μου ότι πρέπει να είμαι λίγο επαγγελματία. Κάποιο μα ακούει. Κάποιο μα ακούει. Κάποιο χριστιανό εδώ πέρα. Έχει μια βέρα που δεν ξέρει που να την πάει. <laughs> 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 Έχει δυο σεμέν στη σερβάντα. Μπα και τα κάνω πρικιά μου. Και πώ μου πάνε με τα δαχτυλίδια. Δεν δηλαδή, καταλαβαίνει. Μου <laughs> φαίνει όλα τα δαχτυλίδια είμαι εγώ. <laughs> Όταν είμαι τελείω ο εαυτό μου, με θεωρώ πάρα πολύ τεκαβλέ. Πέραν τούτου, εγώ, εκτό ότι είμαι μια τρελή που λέει λοφλακίε Ρεύομαι, ξύνομαι. Δεν είμαι παιδιά άνθρωπο. Σκάλισμα μαμίτη. Η αλήθεια μου είναι αντισεξουαλική. Πουθενά. Ναι, ναι. Που όλων, στο... όλων των ανθρώπων θεωρώ. Όλων όχι. Πού το ξέρει. Α πούμε, θα σου πω. Με την κουρτίδο κάνουμε παρέα δύο χρόνια. Στα δύο χρόνια έχει υπάρξει και πιο άνετη. Δεν είναι συνέχεια στημένη σε ρόλο. Εγώ την έχω στο μυαλό μου την Κουρτίδου να είναι μπουδουκλωμένη στον καναπέ <laughs> μέσα στα προγούλια να κρέμεται, <laughs> να πνίγεται. Απλά δεν κλάνει και ρεύεται όπω εμεί. Και την έχω και story και το είχα ανεβάσει κατά λάθο αν την και με είχε καταχέσει σπίτι σου. Ε, εγώ το είχα ανεβάσει. Γιατί είχα βγάλει τον τάσο. Μπράβο. Και καθόταν να και <laughs> στο καραβέ. Μου κοιτάνε έτσι. Μόνο μίληση που δεν σου έκανε. <laughs> Καλά, εσύ <είσαι> λύθη <laughs> Ρε παιδί μου, κοίτα. Πε ότι είναι λίγο πιο. Μ, δεν είναι αυτό το πράγμα το χήμα τη τρελή που είμαστε εμεί. Ναι, 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 εδώ παρά είναι. Εμείς Εμεί παρά είμαστε. Εγώ, εγώ. Που στο Ούτε εσύ είσαι τόσο. Είμαι. Τόσο πολύ δεν είσαι, Γιάννη. Χειρότερο από μένα. Με βλέπει έτσι. Γουάχα, ποιο θα Στο σπίτι μου κάθε ο κλαδόν, κρατά συγκεκριμένα το τσιγάρο. Εγώ σπίτι μου έχει θυμάσει πω κάθομαι καμπούρα. Που φτάνει το κεφάλι μου μέχρι κάτω, στο χαλί. Κάνει <laughs> με... <laughs> μόνο σου <γλυφομούνι. laughs> Κανονικά με το τσιγάρο. Κάνε με λίγο εικόνα, τα μαλλιά. Έχω και αποδεικτικά για τα μαλλιά. Από πρωινέ βίντεο κλίσεις. Παρολώς Αυτό, τα. αν ξυπνήσω πρωί μαζί με έναν άλλον άνθρωπο που την πρώτη φορά θα, θα παλέψω να σταθώ στο ύψο μου. Άντε και τη δεύτερη. Άντε και την τρίτη. Ναι, 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 ναι. ναι, Πόσο πια. Στο σεξ όμως με θεωρώ καλή. Δηλαδή, εκεί πέρα υπάρχει πλήρη αντίθεση. Α, και εγώ με θεωρώ καλή. Με βλέπει έτσι. Αγάπη. Δεν καταλαβαίνει. Εγώ με φωτιά, ε. Δεν δε θεωρώ ότι δε φωτιά. Αλήθεια το λες Δεν θεωρώ ότι δεν δυναμή. σου έχω δείξει τη φωτεινή μου πλευρά <laughs> <για το τρόπο. laughs> Λοιπόν, εγώ με όσοι να Το καταλαβαίνουν από πριν Ναι Ναι, Και μου το λένε, απλά σε ένα τι να σου δείξω Εγώ δεν σου έχω δείξει ότι την αγαπάω την ψωλή Όχι Αλήθεια λες Μου έχει δείξει ότι την αγαπάς αλλά δεν έχω στο μυαλό μου ότι σε καλή δεν καταλαβαίνει τι κάνω. Α, εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να καταλάβει τι κάνω. Για αν δεν πάει το μυαλό σου πόσο σεξουλιά να είμαι εγώ. Δε... Που με βλέπει. Α μην πω σε λεπτομέρειε. Ε, θα σου πω μετά. Ε, εγώ θα σου πω μετά. Όχι, όχι. Θα μπορεί σου πω να, γιατί δεν μπο... ξέρει. Μπορεί να μου ξαναμιλήσει. Εγώ κάτι ξέρω. Έχω βίντεο. <laughs> Έχω κι εγώ. <laughs> <laughs> λοιπόν, με το Γιάννη δεν έχει πάει ποτέ το μυαλό μου να μιλήσουμε σεξουαλικά. Δηλαδή, λέμε γαμισιάτικα και τέτοια. Εγώ καταρχήν τον τρέπομαι πάρα πολύ να του πω. Και εγώ... Δεν μπορώ να τη τα πω. Την νιώθω σαν μαμά μου. Εσύ. Να σου πω τι κάνω. Δεν γνωρίζει τι κάνω, αγάπη. Ούτε εσύ. Δεν έχει ιδέα του τι κάνω εγώ Παιδί όταν πηγαίνω για Αν βρω γκόμενο, εγώ δεν μπορώ να σου δείξω καλά καλά την αηδία μου μπροστά σε γκόμενο. Ε, κάτι βλέπει. Βλέπω. Με λε αλλά δεν βλέπει καλά. Παλεύω γιατί έχω στο μυαλό μου εκεί Εμένα μου έχει τύχει να μην μπορώ να παλέψω επειδή έχω σκεφτεί την κική. Λοιπόν, την ώρα να που κάτι. Το καλύτερο σεξ που έχω κάνει στη ζωή μου το έχω κάνει με γυναίκα. Παλεύει για πρωτιά στο podcast, ε. Ναι. Επιμένω να θέλω άντρα. Ναι. Το προτιμώ τον άντρα. Το πιο καυλωτικό σεξ, αλλά το θέλω να, 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 το σχολιάσουμε αυτό τώρα. Το πιο καυλωτικό όμω Εγκεφαλικά mm -hmm. γιατί δηλαδή είμαι εγκεφαλική εγώ. Ναι, και εγώ κατεξοχήν. Δεν φαίνεται. Είμαι πάρα πολύ εγκεφαλικά Δεν φαίνεται αγάπη. Oh, μόνο εγκεφαλικά Αν είμαι εγώ. Αν δεν έχεις αφήσει παλούκι και παλούκι. Πώς είσαι κεφαλικά. Με τον εγκέφαλο πάω. Ούτε γιά δεν λέτε. Σαν να ψάχνω ε, το πιο καβλωτικό ήταν με γυναίκα, εγκεφαλικά, κάτι λυπή. Κάτι λυπή. Λυπή, εγώ, λυπή, λυπή. Να ξέρει, συμφωνώ απόλυτα που από είσαι τριβγάρι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο βολικό. Έχει και τα δύο μαλακά Και εγώ συμφωνώ με το τριβγάρι. Νευριάζω που δεν είμαι εγώ τριβγάρι όμω. Και παλεύω για ένα που μου λέει ψέματα ότι έχει κορονοϊό και άλλο είναι τριβγάρι. Ναι, όταν λέμε όμω τριβγάρι, εγώ δεν θα συμφωνούσα Παρτούζα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μια με τον ένα, μια με τον άλλο βολεύει απόλυτα. Και Παρτούζα και Παρτούζα. Όχι. Βαριέμαι. Παρτού... Μην... Ζηλεύω. Μπορώ να... να πω δύο πράγματα. Ζηλεύω. Ένα πράγμα θα πω. Δύο βασικά. Το πρώτο είναι ότι. Για την κική. Όταν μου πρώτο ότι πήγε με γυναίκα, mm -hmm. πέραν του σοκ, όχι, δεν σοκαρίστηκα με το ομοφιλοφιλικό σεξ, αν είναι δυνατόν. Με, με την κική σοκαρίστηκα που ήταν. δεν it's a ονεί ότι θα το κάνει. Μετά, χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί είδα ότι αυτό το άτομο έκανε δύο βήματα στη ζωή του και απελευθέρωσε τη σεξουαλικότητά του και είπα μπράβο. Ναι, ναι, και εγώ γι' αυτό χάρηκα. Είναι προσωπική εξέλιξη αυτό, παιδιά. Να ανακαλύπτει το σώμα σου και να φύλνει την μου. Το η κουμπάρα μου είναι 33 χρονών. Είμαστε πάνω κάτω το ίδιο ομοτήβο. Mm -hmm. και, και δεν το περίμενα να μου απαντήσει έτσι. Και τη το είπα μετά από εκείνο μου. λέει αλλά είχα ζήληψη. Θέλω ναι. κι εγώ να δοκιμάσω. Μα αυτά τα ταμπού είναι τόσο αχρίαστα. Ισχύει, ισχύει, ισχύει. Γιατί να μην πα και με γυναίκα. Κι εγώ μπορεί να πάω με γυναίκα, δεν το αποκλείω. Μέχρι στιγμή δεν μου το έχει γεννήσει κάποια. Αλλά αν. Ή το ε... μάθω. <laughs> Βλέπει πώ γίνεται τώρα. Από εκεί πέρα που πάμε να τα απελευθερώσουμε. Κόβω καλημέρα, μάτι την Παναγία. Γιατί αγάπη. Μπορεί σε τι είσαι, αδερφή είσαι. Λεσβία είσαι. Μπορεί να με γαμίσει εμένα η γυναίκα. Αχ, Παναγία μου, κλείστε του ήχου, θα φύγω. Συγγνώμη, παιδιά. Εγώ το σώμα μου και τη σεξουαλικότητά Ωραία, μου. Μπορεί να σου ρίξω ένα μπούτσο oh. να φύγω. <laughs> <laughs> Εγώ δεν θα, δε θα έμπαινε το δικό μου μέσα σε μουνί, το μουνί το, σιχένε, το η ψυχή μου το συχαίνεται το μουνί, δεν το θέλω. Γιατί το έχει δοκιμάσει. Έχω δει πάρα πολλά. Και επειδή τα έχει δει. Μα δε, με αποθεί το θέμα, δεν το θέλω. Ανοίγει κιόλα, δεν το θέλω εγώ το μουνί. Αλλά να μου πει, θα βάλω. Γιατί εμένα δεν με αποθεί ο κόλος. Ο κόλος είναι ωραίο. Ποιο το είπε. δεν <laughs> σου ζήτησε εσένα με, με γαμίσει αγάπη, δεν γίνεται αυτή που μετά τώρα. <laughs> Αλλά μία γυναίκα με στραπ θα καθόμουν να μεγαμίσει αν μου έβγαινε το vibe. Δεν, δεν εγκλωβίζω τον εαυτό μου σε μια δική μου φυλακή. Έτσι το λε τώρα. Δεν θα καθόσουν. Να σου έρθω μια μέρα ξάφρου να σου πω. <laughs> με πονάει ο κόλλο μου, ποιο έγαμε ο, ο μπάμπη. Όχι, ευλαμπία. Μην γίνει. Μη βασικά <laughs> ξεστή. Δεν θέλω να το μάθω. <laughs> θα το μάθει. Όχι. Θα το μάθει. Δεν θέλω. Θα το μάθει, αγαπή. Δεν θέλω να το μάθω. Θα συγκρότη θα το μάθει. Εγώ γιατί έχω μάθει όλα αυτά που σε αφορούν ενώ δεν με ενδιαφέρουν τα μισά. Και δεν θα έπρεπε να τα μάθω γιατί κινδυνεύω όσο τα ξέρω. Άλλο αυτά. Για να ξέρει. <laughs> Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι για την Παρτούζα. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για την Παρτούζα. Εγώ την Παρτούζα στη ζωή μου την έχω τιμήσει πάρα πολύ. Έχω κάνει πάρα πολλέ Παρτούζε. Και γνωρίζω να συστήσω και κάποιε καλέ που γίνονται στην Αθήνα. Λοιπόν, αλλά <Κι> είναι μόνο για αγοράκια. Λοιπόν, για μένα η Παρτούζα. Δεν σου λέω ότι είναι για όλου και ότι πρέπει να αρέσει σε όλου. Ποιο <Κι ας> μίλησε. Έχω δυσκολία. Προλαβαίνω. Αλλά για το δικό μου τον ψυχισμό, η Παρτούζα είναι απελευθέρωση. Είναι ο θάνατο στον εγωισμό του σεξ. Ένα για όλου και όλοι για έναν. Γαμιόμαστε εμεί τώρα, θα σε δω να γάμα στον άλλο και θα γαμνιέμε με κάποιον άλλον. Είναι απελευθέρωση η Παρτούζα. Είναι. είναι πώ να σου το πω. Αφήνει το σώμα σου σε ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιά. Σε ένα υπέροχο ταξίδι, ταξίδι ψωλή. <laughs> να σου πω, εγώ συμφωνώ με αυτό που λε. Ναι. Μένα όμω δεν με δελεάζει να το κάνω. Σου λέω δεν είναι για όλου. <laughs> Αχ, με βίση γκράμπα. Και εγώ που είμαι ένα άνθρωπο πάρα πολύ ζηλιά με του συντρόφου μου, παιδιά η Παρτούζα με έχει απελευθερώσει πάρα πολύ. Κάναμε εμεί τώρα κάτι, σε βλέπω να κάνει με τον άλλον και εσύ με βλέπει να κάνουμε κάποιον άλλον. Δεν υπάρχει εγωισμό. Είναι καθαρά μόνο και για, για, να χαρούν τα σώματα. Για να και χαρούμε ένα το σεξ. Είναι Εγώ τη βλέπω στην παρτούσα και δεν με δελεάζει. Εγώ, μιλάω με δύο άντρε τώρα. Δεν βάζω καν γυναίκα. Ναι. Το ότι εγώ πρέπει να παίρνω πίπα κάπου και από πίσω να τον τρώω και να έχω στο μυαλό μου ότι πρέπει να είμαι και καλή μην ακουμπήσει εδώ. Εσύ βαριέσαι, αγάπη, να αυτό, αυτό. βαριέμαι. Να έχω στο νου μου μην ακουμπήσει εδώ. Έχω, έχω δίκιο να <laughs> δηλαδή, ο λόγο που δεν θα έκανα παρτούζα είναι γιατί είναι ταλαιπωρία <laughs> και εγώ θέλω να το ευχαριστηθώ. Να έχω το μυαλό μου καθαρό, <laughs> να σκεφτώ τι δουλειέ μου, τι έχω να κάνω. να, μην, να είναι το στόμα μου ελεύθερο. Ναι, εσύ... Όχι να τον τρώω! Μα είσαι μίζερη το... πάλι! Και πώ θα κάθομαι και πώ θα το, το θα γλύφω. Μα αυτό σου λέω εκείνη τώρα δεν σε νοιάζει γιατί είναι απελευθερωτικό Όχι, όλο αυτό. Όχι! Δεν, μα δεν ευχαριστιέμαι! Μα να σου πω κάτι. Εγώ από την εμπειρία μου που είμαι και εγώ ιστερική με το σεξ, δεν θέλω να κουμπίσει δόντι, θέλω, θέλω να είμαι πάντα μουνάρα. Στην Παρτούζα δεν σε νοιάζει γιατί είναι ένα απελευθερωτικό mood. Κατάλαβε. Εσύ δεν γίνεται να συμφωνεί με του δύο. Αποφά, Αποφάσισε και συμφωνώ. εσύ που θέλει να τα έχει καλά Είτε, με όλου. Συμφωνώ μαζί σου. Με, με μένα συμφωνεί. Καταλαβαίνω αυτό που λε, αλλά δεν συμφωνώ. με μένα είναι ιερατό. Γιατί δεν είναι. Από τη στιγμή που θα κάτσει να σκεφτεί τι κάνουν τα δόντια μου, τι κάνουν τα ελληνικά. Δεν είσαι απελευθερωμένο ήδη. Δεν σημαίνει ότι δεν είσαι απελευθερωμένο. Σημαίνει ότι δεν είσαι εκεί. Έχει φύγει η μαγεία. Το σεξ δεν είσαι εκεί 100% γιατί να είμαι την ώρα που κάνω πίπα σε κάποιον που δεν το ευχαριστηθεί με εγώ. Αυτό δηλαδή ξεκινάει Πρώτο λάθο. Εγώ την πίπα την παίρνω για μένα. Εγώ κολατσίζω. Εγώ την πίπα την παίρνω επειδή την αγαπάω. Και καλή πίπα θα πάρει μόνο αν αγαπά την πίπα. Να το πούμε αυτό. Και μη θεωρηθούμε τρα εκπομπή, γιατί όλοι παίρνουμε πίπε και όλοι δίνουμε πίπε. Οπότε όποιο πει ότι η πίπα είναι τρα, να πάει να γαμηθεί. Λοιπόν, την πίπα για να την πάρει καλά, πρέπει να αγαπά την ψωλή και πρέπει να το κάνει πρώτα για σένα. Αχ, ρε, πούς, και αρχίζει και ακούει ο πατέρα μου τώρα. <laughs> <laughs> πατέρα, έτσι θέλεμε. <θα> <laughs> ναι, παιδιά. Όταν κάνει κάτι καθαρά και μόνο σαν αγκαρία. Όταν μπαίνει η λέξη αγκαρία στο σεξ, σταματάει να είναι σεξ, σταματάει να υπάρχει καύλα. Εμένα μπαίνει συχνά. Κακώ. Γι' αυτό δεν είσαι απελευθερωμένη. Στην πρώτη σου παρτούζα λοιπόν που θα σε πάω εγώ, θα σε συστήσω εγώ σε μια καλή παρτούζα. Θα ψάξω για σένα, θα ερευνήσω, mm. θα κάνω την προσωπική μου έρευνα Είχα για σένα. Και χάσανε πάλι αδερφέ, μην μου βρεισκά, <laughs> στραίτ, μην μου κανένα straight <laughs> και γίνει τίποτα. Αδερφούλε θέλω. Ε, πλέον μόνο τέτοιε μου τυχαίνουν. Τελείωσε. Μα αρχικά παιδιά. Μα δεν σου είπα τι έπαθα. Τι oh. σου είπα. Τι. Που είμαι στο κοντραμπάντο και βλέπω ένα κατάψυλο κατακούκλο. Περνάει από δίπλα μου μια ωραία κόκκινη μπλούζα. μου λέει με ύφο, ε. Γεια σου, Περκική. Λέω δεν το είπε και του στέλνω φιλί. Του κάνω ένα έτσι. Και προσπερνάει. Λέω το χάσαμε το κορμί, άντε ξαναβρέστον. Σε ένα λεπτό είναι πάλι εκεί. Mm. Πώ θα του πιάσω κουβέντα, δώσ' τον να κοιτάω, τον να Και ένα από την παρέα του μου λέει: Έλα λίγο εδώ. Λέω: δόξα, τον πανάγαθο πάω κοντά, τώρα εγώ άστο, <laughs> λέω επιτέλου μαλάκα. Συνέβη και αυτό. <laughs> Είχα να, το, να, είχε να μου συμβεί χρόνια. Τζαμπή <τζάκι> χαρά, χαρά. <Pizza> και χωρί Instagram τώρα έξω και αυτά. Τέλεια. Μπούρου, 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 μπούρου. Μου μιλάει αυτό, μου με γλυκοκοιτάζει, μου, λέει, μου δείχνει το Instagram του. Απλά μου το δείχνει. Για να ξέρει τι θα κάνει, tag. Περίμενε. <laughs> και φεύγω χαρούμενη να πάω τη δική μου την παρέα. Και είναι μαζί μου ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Χαρά εγώ παιδιά δεν καταλαβαίνετε και τι καβλάκι και αό και μπήκε το νερό στα βλάκι μου λέει, Ο Κόν ή ο Κωνσταντίνος Ο Κόν Α Βρήκε εκεί μου μου λέει Μπορώ να δω λίγο μου λέει το Instagram του γιατί κάτι μου θυμίζει mm. Του λέω Κωνσταντίνε ξεχασέ το γιατί είναι και αυτός κακοχάμπερι Όλους μου τους βγάζει γκέι Και αυτός τι είναι Ξεχασέ το νοήσε. του λέω μου την έπεσε τον είδα δεν είναι γκέι, θα τον είχα καταλάβει. Αν mm. ε, που δεν είχα δει καλά το προφίλ. Και από μπαίνουν τρένα. <laughs> και μπαίνει ο Κον και μου λέει. Κάνει και μια έτσι. Μου τον δείχνει και στο γκράιντερ. <laughs> Λέω μαλάκα, είναι δυνατόν ρε που στην μπορεί να είναι πάει. Στα αγίδια μου! Μπορεί να είναι πάει! Δεν θέλω! Μπορεί να είναι σαν και εμένα που θέλω να ανακαλύψει σεξουαλικό τάτομα μια γυναίκα. Δεν είναι πάει, θα σου πω γιατί είδα τι φωτογραφίε. Οι κλασικέ φωτογραφίε του Δεν είμαι γκέι αλλά είμαι γκέι Το ύφο γαμίστε με. Μείνε επιφανειακή. Κατάλαβε ο οροφή μου. επιφανειακή. Και, λέ, και με το που βλέπω την, την τρίτη φωτογραφία λέω, Όχι, ρε Μαλάκα. <laughs> και επιβεβαιώνω. Γιατί θα μπορούσε να είναι ψεύτικη η φωτογραφία στο Grindr. Αν το έχουν πάρει, επειδή είναι πολύ ωραία. Έτυχε. Το, μα το Grindr βγάζει, βγάζει τα κοντινά κοντινά. Ναι. Το ένα χιλιόμετρο βγάζει το Grindr. Μόλι είδα και τη φωτογραφία, την classic του, του Gay Straight, λέω Μαλάκα το Ότι μένει. δεν πίστηκε από τον Grindr εσύ και πίστηκε από Όχι, γιατί επειδή είναι πολύ, ήταν ό, πάρα πολύ ωραίο, μπορούσαν όντω να έχουν πάρει το, τις φωτογραφίε του. Και τον έβγαζε εκεί κοντά και τον είχε πάρει τη φωτογραφία κάποιο από εκεί κοντά τελείω τυχαία. Ε. ε. το παιδί άμα έχει το Instagram να μου το δώσει σε μένα τουλάχιστον. Τον είδα πάλι χθε. Ωραία, στείλε μου σε παρακαλώ με το Εδώ με το είχα. Link, με link το Εδώ το είχα. Αν είχα πιει, ήταν πολύ τυχερό με είδε νυφάλια. Εάν είχα πει, δεν ξέρει τι θα του έλεγα. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Εφόσον είδε την κατάσταση. Γιατί μου σε Γιατί μου σε θα του μιλήσει για μένα να του πει, Ωραία, πώ αν δεν ευδοκίμησε ο δικό μα γάμο. Έχω τα Instagram, θα θε, το δώσω. Έχω μια πολύ καλή ρεβονιάρα για σένα να τις βάλει στα Γιορτάνια να τις πάρει στην Εκκλησιά. Γιατί να του για μένα είναι κάτι. Γιατί νομίζω είστε και οι δύο τη ίδια νομοταξία. Μποτίλιε. Αν είναι, είναι μπότα. Μα πώ από τη μία με και με τα μπότα. Μα έχει το ύφο τη μπότα. Θα κρίνω εγώ μετά, θα δούμε τι θα γίνει. Ναι, παιδί μου, θα σου δείξω. Δεν υπάρχει οτιρία. Εγώ τώρα παλεύω με έναν παιδιά. Εσύ παλεύει! <laughs> εγώ με τι να παλέψω. Εγώ με τι να παλέψω. Δεν έχω να παλέψω κάτι, Γιατί είστε τελική, παιδιά. Επειδή με συμπαθούν λόγω του ότι είμαι σου υπηκική. Και δεν είναι πρόβλημα. Δεν, δεν είναι πρόβλημα. Δίπλα μου. Μου την πέφτουν και γκέι. Αλλά για μένα δεν μετράει αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ θέλω να νιώσω γυναίκα. Πώ θα νιώσω με τον γκέι γυναίκα, το. Να μιλάς δεν είπα τώρα. ότι δεν θα πήγαινα με έναν μπάι. Κανένα πρόβλημα. Αλλά να μην έχω τι να κάνω. <laughs> Κατάλαβε τώρα. Να χάνω τον χρόνο μου και να νιώθω εγώ κοριτσάκι, γουτσουγούτσου και μουμουμου, Ε, όχι δεν πρόκειται να το κάνω. Να μου έρθει ένα να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Όσο έχω στο μυαλό μου ότι είναι πιο γυναίκα από μένα, Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Ε. Την τελευταία φορά που έκανα σεξ με άντρα, άσχετο. Εγώ τώρα λέω για να μιλάω. Ήταν ο πρώτο άνθρωπο πάνω στη γη. <laughs> <laughs> από το Big <laughs> Bang. <laughs> Παιδιά ήταν τόσο αχρίαστο Και τι ωραίο σώμα που είχε Έτσι στα γούστα μου Και τι ωραίο πουλί Έτσι mm. στα γούστα μου <laughs> Και τι μπουρδελόφατσα ήταν αυτή Αλλά <laughs> δεν είναι καθόλου στα γούστα μου <laughs> Τι αηδίας ήταν αυτός Τι από την πρώτη φορά χωρίς να γνωριζόμαστε Δηλαδή άμα δεν πολύ γνωριζόμαστε κτλ. Γιατί είστε τρυφερούλιδες Δεν ε, ε, υπάρχει λόγος είσαι. Όχι όχι Τρυφερός με την κακή έννοια του τρελού το, το, το σε γουστάρω καιρό, απλά δεν το ξέρει. Για, για να έλυσε το μου λίγο αυτό, σε παρακαλώ. Εμεί μιλάγαμε δύο μέρε. <sighs> το σε γουστάρω καιρό όμω. Αλλά εσύ δεν το ξέρει. Οπότε εγώ ανυπομονώ για αυτή τη στιγμή, είμαι στόκερ. Έχω ήδη κάνει. Φάνηκε, έχω, σε έχω ήδη κάνει 5-6 φορέ στο μυαλό μα, <laughs> δεν το ξέρει. <laughs> Φάνηκε εκείνη την ώρα. Ήταν σαν να τα είχαμε ένα πεντάμινο τουλάχιστον. Και να είχαμε βαρεθεί πια το άλλο. Δηλαδή, έτσι, είπαμε να κάνουμε και ένα τρυφερό. Υπερβολική αγκαλιά. Όχι, όχι, όχι. Βαρέθηκε. Δεν μπαινόβγαινε οριακά. Ah. είχε κάτσει εκεί πολλά. Μανε. Είχε, είχε παρκάρει το πλοίο. Είχε, είχε, ρίξει μαούνα. Ναι. Ah. Αφού του έκανα έτσι την πλάτη, άντε. <laughs> άντε. Άντε, ντενι. Και ένα και δύο και τρία και τέσσερα. <laughs> <laughs> και ένα και δύο και τρία και τέσσερα. Τίποτα. Μια και λέμε για και είναι απλά ένα αχρίαστο podcast που λέμε ό,τι να είναι. Αλλά θα πάει καλύτερα από όλα να το ξέρετε γιατί είναι αχρίαστο και δεν είναι αλήθεια. Είναι ευχάριστο, εμένα μου αρέσει. Λοιπόν, θέλετε να λύσουμε λίγο το θέμα για τη μεγάλη, τη μεσαία και τη μικρή ψωλή και να σπάσουμε λίγο το μύθο ότι οι τεράστιε oh! είναι ωραίε. Α, οι τεράστιε ψωλέ δεν είναι ωραίε. αλλά όχι ότι και μικρέ είναι βολέψιμε. Ακεί θέλω να καταλήξω. Ότι... Επειδή εσύ τον παίρνει από κάτι πιο μικρό. Όχι, περίμενε. Α, εγώ μαζί σου δηλαδή είμαι αυτή τώρα τη στιγμή. Τρελάθηκα. Ε, είμαι μαζί σου εγώ τώρα. Α. Θέλω λίγο να κατακεραυνώσω του ανθρώπου οι οποίοι έρχονται και μου λένε Αχ, παιδιά, πήγα μένα την είχε 25 εκατοστά, μου βγήκε από τα αυτιά. Μήνυση. Και τι ώρα που πέρασα. Αγάπη μου γλυκιά, εγώ που είμαι πηγαδοκόλα και έχω πάρει όλη την ηλικία. Πηγαδοκόλα! Άμα μου πείτε 25 μέσα μου θα πεθάνω, θα, θα, θα στα δυο. Εγώ τώρα που έχω και μια αλφα εμπειρία και ο μέγα σου πω. Θα μου έρθει τώρα εσύ που έχει πάμε 30 άτομα να μου πει ευχαριστήθηκα το 25. Τι είσαι, Μωρή, το φαράκι τη αμαριά. Θέλω μεγάλη και θέλω μεγάλη. Άμα μου λε θέλω μεγάλη και θέλω μεγάλη και δεν πονάω και το ευχαριστιέμαι, δεν έχει εμπειρία από σεξ. Δεύτερο που θέλω να πω. Όταν είναι τυρογαριδάκι τσίτο, δύο εκατοστά και μου λε μετράει ο τρόπο. Ποιο τρόπο! Το καλαμάκι του φρεντοτσίνο, όσο και να το βάλει μέσα, ό,τι τρόπο κοιμάζει. Εγώ έχω ξαναπεί νάχεις. ότι αυτό το λένε οι γιατροί, γιατί δεν μπορούν να πούν κάτι άλλο. Αν βγουν οι γιατροί και πούνε, δεν μετράει παιδιά, κανένα τρόπο, είστε για τον Μπούτσο, πηγαίνετε, πεθάντε. δεν θα γαμίσετε ποτέ για να τον ευχαριστήθει οι άλλοι. Θα πάει να αυτοκτονήσει ο μισό πληθυσμό. Το έχουμε πει χιλιάδε φορέ αυτό το πράγμα. Είναι ψέμα. Να ξανασπάσουμε αυτό το μύθο. Δεν μετράει κανένα. Ωραία, θα το πούμε τώρα εδώ αμέσω. Εννοείται. Όσοι είναι, πηγαίνετε αυτοκτονία. Αν πε στα βιού, σημαίνει ότι αυτοκτονίζαν περισσότερο. Θα μάθουμε την επόμενη Παλασκευή. Λοιπόν, ακούστε να δείτε μικρό ψωτσούνι. Που έχετε το θράσο. Έχει γιατί είναι θράσο. Είναι θράσο. Παλεύω. Μιλάμε. Μηνύματα. reaction, Like μου έκανε, δεν μου έκανε. Και μου βγάζει μετά ρε μαλάκα. Δεν έχω να το περιγράψω. Δεν θέλω να πω ούτε γαριδάκι, ούτε. Θέλω να πω κάτι χειρότερο. Κάτι πάρα πολύ κακτο ταμπον. Ένα ταμπόν μου βγάζει, τα μικρά κιόλα. Λοιπόν, να, να, να πω κάτι θα κράγω, θα και θα κάνω. Κασμόλ. θα κραγεί κι εσύ μαζί μου. Λοιπόν, είχα βγάλει ένα βίντεο, γιατί τώρα πώ κολλάει με αυτό, γιατί έχω, έχω, ήδη δει. Είχα βγάλει ένα βίντεο που έλεγα για τα σώματα, για το body shaming. Και μου γράφει ένα από κάτω. Ναι, αλλά και ο φίλο ο Θέμη έχει κάνει body shaming, γιατί είχε πει ότι ένα γκομμένο του είχε μικρό πουλί. Λοιπόν, και επειδή έχω ήδη δει τώρα τα σχόλια ότι κάνετε body shaming, επειδή λέτε για μικρά πουλιά και τρελάθηκα. Τρελάθηκα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ποιο κάνει τι είναι, body Ότι είμαστε ρατσιστέ. Πρέπει. Πότε μα το πάνε. Θα το πούνε. Άκουσε μου που σου Α, λέω. Α, μα λέω, μα αλήθεια είναι. Επειδή είμαστε άνθρωποι και πρέπει να μιλάμε. Ωραία, ωραία. Δεν μπορεί ό,τι και να πούμε να είναι ρατσιστικό. Δεν Είπαμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μικρά πουλιά δεν έχουν δικαιώματα ή πρέπει να αισθάνονται άσχημα ή να πάνε να πέσουν σε ένα γκρεμό. Όντω, είναι στα πλαίσια του χιούμορ αυτό που λέμε. Να βγαίνετε όλοι! Ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει. Δεν έχουμε θέμα ούτε με τους ανθρώπους που έχουν μικρά πουλιά. Εγώ μεγάλο. Ούτε με του. Ωραία. Επειδή θα φανάσω σε αυτό το podcast. <συσκάτω> Καλά, καμού γράψε ένα ο φίλο ο Θέμη έχει πουτει ένα είχε Αφού είχε τι να πει, ότι είχε ανακόντα. Γιατί να μπει τη Σέμεγκα αφού το. Αφού είχε πουλί! Τι να πω ότι μεγάλο, μετά θα μου πούνε είσαι ψεύτης. Να μην είμαι ψεύτης, να μην κάνω body shaming. Τι να κάνω πούστης. Έχει το δει. Τεράχτηκα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Κάνει λέει body shaming επειδή το έχει μικρό πουλί. Άμα ήταν μικρό! Άμα ήταν δύο εκατοστά, τι να πει! Τι να πει! Ότι το ξετυλίγει και πάμε μέχρι τη σερβάντα. Ότι είναι χαλάκι για το χολ. Αφού δεν είναι. Είναι τρία εκατοστά γιατί είναι body shaming, άμα εγώ παραθέσω ότι είναι τυρία εκατοστά. Είναι... Μωρή, πού είπε εσύ ότι έχει μικροπουλή θέμα. Όχι, εγώ παιδί μου. Ποιο το είπε. Έβγαλα ένα βίντεο εγώ που έλεγα για, το, για τον body shaming και μου γράφει ένα από κάτω. Ναι, αλλά και ο φίλο σου ο Θέμη έχει πει ότι ένα είχε μικρό πουλί και αυτό είναι body shaming. Γιατί είναι body shaming που ο Θέμη είπε ότι κάποιο είχε πουλί Άμα ήταν μικρό το πουλί. Έλα, πες. Όχι, έχει. Εσύ είσαι ρατσιστή, λοιπόν, που θεωρεί ότι το μικρό πουλί, αν το αναφέρει κάποιο, είναι κακό! Γιατί εσύ το έχει στο μυαλό σου γιατί με αρνητική Γιατί εσύ χρία. το έχει στο μικρό το πουλί! <laughs> και τελειώνει εδώ η κουβέντα! Γιατί εσύ το έχει στο μυαλό σου. για να δε με ακολουθεί αυτό να τον κάνω αμφιβολία. Δεν ξέρω. Δεν mm. έχει, έχει, έχει καιρό. Εσύ σημαίνει ότι το έχει στο μυαλό σου με αρνητική χρειά. Ναι, ναι. Άρα μόλι το ακούσει το θεωρεί ότι ναι, σου ναι, 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 ναι. Εσύ είσαι ο αρτιστή. Ναι, ναι, ναι. Τρελάθηκα τώρα. Ναι. Λε και δεν ξέρετε τι άνθρωποι είμαστε. Δεν, ξε, δεν βλέπετε τι, τι λέμε την τι πορεία μα ότι παλεύουμε για όλων τα δικαιώματα. Θέλετε να πιαστείτε μην από μία, μία λέξη. Αν δεν πιάνε, ναι, και εσεί υπάρχετε και εσεί με τα μικρά βυζιά. Μα τα βυζιά φαίνονται. Άμα δεν θε, μην έρθει. Έχω βάλει λίγο κάλυψη από μέσα γιατί έχω κάτι άλλο και τελικά δεν έχω. Κάπου θα τα δει. Α, επίση. Γιατί να για είμαι. Δεν και το ίδιο. Γιατί να είμαι εγώ ρατσιστή που κατακεραυνώνω έναν άνθρωπο ο οποίο με έχει εξαπατήσει και είναι παραπλανητικό καριόλη και μου στέλνει φωτογραφία του πολιού του από κάτω τραβηγμένη από τα έγκαιτα τη γη για να φαίνεται ανακόντα. Γιατί. Το πλάνο να είναι αυτό το αγγελοπουλικό και το μάτι να παλεύει. Από κάτω φαίνεται τέρας του Λόχνε. Άμα έχω δει το τέρα του Λόχνε και πάω από κοντά και δω το τερατάκι, το στρουμφάκι, δεν είμαι ρατσιστή, αλλά άλλο ήρθα να φάω και άλλο έφαγα. Ήρθα για σουβλάκι και τροφακές. Δεν είμαι ρατσιστή στι φακέ, ήρθα μου να φάω σουβλάκι. Κατάλαβε τι γίνεται τώρα. Τρελάθηκα. Δεν πάρα πολύ ταράχτηκα εγώ τώρα. Πρέπει να έχει κεντήσει άσχημα στο τελευταίο καιρό. Μα, σου κάτι... Γι' αυτό χάθηκε, εσύ. Δεν μπορούμε να γαμηθούμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Μα κατηγορούν. Λέξει δεν τολμάμε να πούμε. Α, είστε ρατσιστέ. Δηλαδή, συγγνώμη. Αν είμαστε εμεί οι ρατσιστέ, οι όδο ρατσιστέ, τι είναι. Μακάρι να ήταν όλοι ρατσιστέ σαν και εμά. Μα δεν αφήνουν κουβέντα να πεσικά. Το οποίο μιλήσει είναι τελείω η καταστραφή. Α ήταν όλοι ρατσιστέ σαν την ΚΚΙ. Θα ήταν ο κόσμο καλύτερο. Πελή... Πιάριστα από μία λέξη. Και δεν λέω για όλο το κοινό. Αν δεν έχω και καλό λόγο, συνέχεια παρεξηγούμε. Και κάποτε έμπαινα και στη διαδικασία και εγώ ξέρω και πού θα παρεξηγηθώ πλέον. Και έμπαινα στη διαδικασία και εξηγούσα στα stories και τα λοιπά Παιδιά το πιστεύετε δεν με νοιάζει καθόλου Εμένα με νοιάζει να... και τηλευριάζω oh, ρε oh, φίλε Καθόλου καθόλου Μα, Να έχουν καταλάβει τα πάντα λάθος ε, Δεν με νοιάζει καθόλου Καθόλου. Δεν ξαναεξηγώ τίποτα στη ζωή μου ποτέ. Όποιο θέλει να σε ακολουθεί, α μην ακολουθά στα αρχίδια μου. Μα δεν με νοιάζει το ακολουθά, δεν ακολουθά. Με νοιάζει ότι εγώ, που είμαι ένα άνθρωπο που τσακώνομαι σε παρέε για ρατσιστικά σχόλια, που μπορεί ένα μέσο το... άνθρωπο. Όχι, να... μπορεί να δούνε, ρε παιδί μου, να κάνουμε ένα πόντια που να αγωνιζόμαστε και να λέμε για ελευθερία λόγου, για, για πραγματικό ρατσισμό. Ναι. Και να σκάνε και τώρα για να πιάνονται από μια μαλακή. Και θα πούνε τώρα γιατί πάμε για το μικρό πουλί. Γιατί. τρελάθηκα ήδη, ρε φίλε. Δηλαδή, εσεί τι παρέε σα δεν σχολιάζεται με αυτό που μα πήγατε. Μα είναι αηδίες τώρα, άσε Τι που με. είχε. Θα σου πει όχι δημόσια. Λε και είπαμε ότι αυτό ο άνθρωπο θα έπρεπε να αισθάνεται άσχημα, να μην έχει τα ίδια δικαιώματα. Είναι ένα χιουμοριστικό podcast. Φτάσαμε σε ένα ακόμη. Podcast. Μα πα, παλεύουμε και αγωνιζόμαστε όλη μέρα λίγα για τα δικαιώματα. Φτάσαμε στο τέλο. Λέμε του. δύο ωραία πράγματα, Είμαστε δύο σωστά. Θα ένα... μπει άποψη και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν ακόμη εδώ μαζί μα. Ε, και μα έχετε στην πρωτιά, γιατί το νιώθω ότι θα βγει στην πρωτιά αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έπα, Έπαθα θα κόρει μετάξυμον. Ε, μεταξύ. καλά, εντάξει. Α, το ξεφτίλησε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα. Ελπίζουμε να σα ψυχαγωγήσαμε όπω έπρεπε. <laughs> <laughs> Ψυχαγωγή σημαίνει αγωγή τη ψυχή. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα τέτοιο δεν κάναμε. <laughs> να περάσετε ωραία να είστε πάλι εδώ στο επόμενο podcast. Κάθε Παρασκευή ανεβαίνει. Όποιο πουστό παιδό με ξαναρωτήσει τι ώρα ανεβαίνει, θα του κάνω μήνυση Μα την Παναγία. Γιατί δεν ξέρει ούτε ο ίδιο αυτό που τα ανεβάζει τι ώρα ανεβαίνει. Απλά πατάνε ένα γαμό κουμπό, ό,τι ώρα του έρθει και ανεβαίνει. Όταν εγώ κάνω το ρήμα σου, Άιπα πήγαινε δέστο. Δεν χρειάζεται να βιάζει να πάνω να το δει από την αρχή. Πριν ανέβει, κάνα ο πρώτο. Καλά, Δεν χάνει και τίποτα. Μα μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Όποτε κάνω live, τι ώρα είναι το podcast κάνουν και να προλαβαίνουμε. Γιατί δεν το χάνει μετά, φεύγει. <laughs> χάνει την ανάλυση. Ξέρει που τρελαίνω μου λέω. Α, πού είναι αυτά, πού τα βλέπουμε. Πού να τα δει. Πού μπορεί να τα δει, τα village. Πού μπορεί να τα δει. Πάρα δεις. πολύ, πάρα πολύ. Ή, όχι, λέω, εγώ για, για να αποφεύγω την αχρίαστη αυτή εξήγηση. Τι κάνει, τώρα κάνω και ραδιόφωνο. Α, πού και όταν που θέλω, πού, τώρα ακούσω σταθμό και λέω. Στο πότσο, δωράκι. α, τι είναι αυτό, α, είναι δεν podcast, το λες κάτι, καλά, λέω. εγώ το λέω, μια εκπομπή τύπου σαν ραδιόφωνο, Τύπου ναι, θα βάλε τον τύπου μπροστά. Δεν, με, δεν ρωτάνε πού. Και λέω αυτό έστω στο δεν Spotify. Ρωτάνε, δεν ρωτάνε. Έβγαινε και στο YouTube. Βα, Μην το λε με ύφο για να σε ρωτήσουν μωρέ μαλάκα πού. Δεν το λέμε ύφο. Κάνω ραδιόφωνο. Α, εμένα λέω. γιατί δεν με ρωτάνε. Έχω βρει την υγεία μου. Μια μαλακία αλλά εκεί πέρα. Λοιπόν, σήμερα από το, πέρα από το δεν θέλω να ξέρει, από τη Χριστίνα Δελή, το έναχο φίλη που το άκουσε στην Τόλτσε Βίτα τι προάλλε. Και θα το συνδυάσω μαζί με το δεν θέλω να ξέρει, γιατί πρέπει. Ναι, αλλά δεν τελειώσαμε. Τι άλλο έχουμε να πούμε. Ευχαριστή. Δεν έχει πει μια φορά ευχαριστώ ρε, που είσαι να κλείσει μια εκπομπή, να ανοίξει μια εκπομπή. <laughs> είμαστε αμπικάλ με άποψη. Είμαστε στο σοπό.gr. Ευχαριστούμε που μα ακούτε. Ε, κάνε subscribe. Δεν έχει κάμερα σήμερα. Στείλ το στου φίλου σου. Κάντε ένα γαμόστορο. <laughs> αν, αν έχει καταφέρει να φτάσει μέχρι το story, πρόθεσέ μα βρε μαλάκα. Είμαστε εδώ πέρα. Το ευχαριστώ. Μεροδούλη, μεροφάει από το πρωί μέχρι το βράδυ και μιλάμε να κάνουμε μια. Συνομίζει. νομίζει ότι 40 λεπτά εκπομπή. Ότι καθόμαστε 40 λεπτά. Έξι ώρε μα <laughs> παίρνει εμά αυτή η εκπομπή. Εσύ τι μοντάζ κάνουν οι άνθρωποι εδώ πέρα με τι μαλαϊκέ που λέμε. <laughs> Σε καλό πάρα πολύ. Βοήθησε πρόξ το λίγο. Μπαίνει, θα ακούσα. Χαίρομαι, σας άκουγα στο podcast. <laughs> <laughs> Κάντε ένα. Τα, τα, τα πώ τα λένε. Τι ζωγραφιέ. <laughs> ναι, καλά, ποιε ζωγραφιέ μόνοι μα Ωραία, σήμερα. πάμε <laughs> λίγο. ενοχοφιλί. Φιλί... <laughs> και δεν θέλω να ξέρει. Έχουμε ένα νέο ρεμίξ. Και. Ένοχο φιλί τη νύχτα χάδι και απειλή. Όσο πεθαίνω, τόσο θέλω πιο πολύ. Ένοχο φιλί τη νύχτα χάδι και απειλή. Σε μιαν αγάπη που μα όνει Και δεν θέλω να ξέρει πω για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα ναι πίνω λιωμά Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα βουλιάζω σε κόμμα Σαν παλιά ζωγραφιά λίγο λίγο μου φεύγει το χρώμα Ε! Θε... Με... Τα κάνε με το κάνω ριπόστ Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα Και τώρα η δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα υπάρχω ακόμα Ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε καλό βράδυ Ακούσατε το podcast Πιγκάλ με άποψη Με την Σούπερ Κυκί και τον Γιάννη Κατινάκη Για να ακούσετε όλα τα επεισόδια Μπείτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας Pod.gr Το καλό να ακούγεται.